Διαβάζω από το βιβλίο του Ρόλαν Μπάρτ, εικόνα μουσική κείμενο, πρόλογος Γιώργου Βέλτσου, εκδόσεις Πλέθρο. Είμαι στη σελίδα 137, κεφάλαιο «Ο θάνατος του συγγραφέα». Στην ουβέλα του «Η Σαρακινή», ο Μπαλζάκ, μιλώντας για έναν ευνούχο, μεταμφιεσμένο σε γυναίκα, γράφει αυτή τη φράση. Εισαγωγικά. Ήταν η γυναίκα με τους άξαφνους φόβους της, τις χωρίς λόγο ιδιοτροπίες της, τις ενστικτόδεις ταραχές της, τα χωρίς λόγο τολμήματά της, τις αποκοτιές της και την ειδονική λεπτότητα των αισθημάτων της. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ποιος μιλά έτσι? Είναι άραγε ο ήρωας της νουβέλας, του οποίου συμφέρον είναι να αγνοεί τον ευνούχο που κρύβεται κάτω από τη γυναίκα? Είναι τάχα το άτομο που λέγεται Μπαλζάκ, πρικισμένο από την προσωπική του εμπειρία με μια φιλοσοφία της γυναίκας. Μήπως είναι ο συγγραφέας Μπαλζάκ που διακηρύσει λογοτεχνικές ιδέες ως προς τη θηλυκότητα. Μήπως είναι η κοινή σε όλου σοφία. Μήπως είναι η ρομαντική ψυχολογία. Θα είναι για πάντα δύνατο να το μάθουμε. Για τον να το λόγο ότι η γραφή είναι καταστροφή κάθε φωνής και κάθε προέλευσης η γραφή είναι αυτό το ουδέτερο, αυτό το μικτό, αυτό το πλάγιο όπου καταφεύγει το υποκείμενό μας. Το ασπρόμαυρο όπου έρχεται και χάνεται η όποια ταυτότητα, ακόμα και η ταυτότητα του σώματος που γράφει. Ασφαλώς και ήταν πάντα έτσι. Μόλις ένα γεγονός είναι αφηγημένο, για σκοπούς μη μεταβάσιμους, και όχι πια για να επενεργήσει ευθέως πάνω στην πραγματικότητα, δηλαδή τελικά έξω από κάθε λειτουργία άλλη από την ίδια την άσκηση του συμβόλου, γίνεται τότε αυτή η απαγκίστρωση. Η φωνή δηλαδή χάνει την προέλευσή της. Ο συγγραφέας μπαίνει μέσα στο δικό του θάνατο. Αρχίζει η γραφή. Η αίσθηση ωστόσο αυτού του φαινομένου επίκυλε. Στις εθνογραφικές κοινωνίες το αφήγημα δεν το επιφορτίζεται ποτέ ένα πρόσωπο, αλλά ένας διάμεσο ένας σαμάνος ή ένας απαγγέλων, του οποίου μπορούμε το πολύ πολύ να θαυμάσουμε την επίδοση, ποτέ όμως τη μεγαλοφία. Ο συγγραφέας είναι ένα σύγχρονο ιστορικό πρόσωπο, που έχει ασφαλώς παραχθεί από την κοινωνία μας, στο μέτρο που βγαίνοντας από το Μεσαίωνα με την Αγγλική Εμπειριαρχία, το Γαλλικό Ορθολογισμό και την προσωπική πίστη της μεταρρύθμισης, η κοινωνία αυτή ανακάλυψε τη γοητεία του ατόμου ή όπως το λένε με περισσότερη επισημότητα, του ανθρώπινου προσώπου. Είναι άρα λογικό το γεγονός ότι στο χώρο της λογοτεχνίας ο θετικισμός, σύνοψη και κατάληξη της κεφαλαιοκρατικής ιδεολογίας, αυτός είναι που έδωσε την πιο μεγάλη σημασία στο πρόσωπο του συγγραφέα. Ο συγγραφέας βασιλεύει ακόμα στα εγχειρίδια ιστορία της λογοτεχνίας, στις βιογραφίες συγγραφέων, τις συνεντεύξεις των λαϊκών περιοδικών και στη συνείδηση την ίδια των λογογράφων οι οποίοι φροντίζουν να συνενώσουν, χάρη στο προσωπικό τους ημερολόγιο, το πρόσωπό τους με το έργο τους. Η εικόνα της λογοτεχνίας, την οποία μπορούμε να συναντήσουμε στην καθημερινή μας κουλτούρα, επικεντρώνεται κατά τυραννικό τρόπο στον συγγραφέα, στο πρόσωπό του, στην ιστορία του, στις προτιμήσεις του, στα πάθη του. Η κριτική συνίσταται ακόμα τον περισσότερο καιρό στο να λέει ότι το έργο του Μποντλέρ είναι η αποτυχία του ανθρώπου Μποντλέρ. Το έργο του Βανγκόγγ είναι η τρέλα του ανθρώπου Βανγκόγγ. Ότι το έργο του Τσαϊκόφσκι είναι το βίτσιο του ανθρώπου Τσαϊκόφσκι. Η ερμηνεία του έργου αναζητιέται πάντα από την πλευρά αυτού νου ή αυτηνής που το έχει γράψει σαν μέσα από τη λιγότερο ή περισσότερο διαφανή αλληγορία της φανταστικής ιστορίας, να ήταν πάντα σε τελευταία ανάλυση η φωνή ενός και μόνου και του ίδιου προσώπου του δημιουργού, ο οποίος εμπιστευόταν την εκμυστήρευσή του. Παρόλο που η δεσποτεία του συγγραφέα είναι ακόμα πολύ ισχυρή, εννοείται ότι ορισμένοι συγγραφείς, εδώ και πολύ καιρό, έχουν ήδη επιχειρήσει να την αποσταθεροποιήσουν. Σίγουρα στη Γαλλία ο Μαλαρμέ ήταν ο πρώτο. Γιατί είδε και προέβλεψε σε όλη τη την ευρύτητα την ανάγκη να υποκαταστήσει με την ίδια τη γλώσσα εκείνον ο οποίο μέχρι τότε θεωρεί το ότι ήταν ο ιδιοκτήτη τη. Γι' αυτόν όπως και για μα, η γλώσσα είναι εκείνη που μιλάει, όχι ο συγγραφέα. Να γράφει κανείς είναι μέσω μιας προκαταβολικής απροσωπικότητας. Να φτάνει στο σημείο εκείνο όπου μόνον η γλώσσα δρά. Μόνο η γλώσσα επιτευγματοποιεί και όχι το εγώ. Όλη η ποιητική του Μαλαρμέ συνίσταται στην κατάργηση του συγγραφέα προ όφελο τη γραφή. Και αυτό σημαίνει, όπω θα δούμε, να ξαναδίνει στον αναγνώστη τη δική του θέση που του αρμόζει. Ο Βαλερή τώρα. Μπλεγμένος καθώ ήταν μέσα σε μια ψυχολογία του εγώ, απάλυνε κατά πολύ τη θεωρία του Μαλαρμέ. Όμω αναφερόμενο πάντα από έρωτα προς τον κλασικισμό στα διδάγματα της ρητορική. Και εξ αυτού δεν έπαψε να θέτει υπό αμφισβήτηση και να σαρκάζει τον συγγραφέα. Εξ αυτού τόνισε τη γλωσσική και η ονείρυψο φύση της δραστηριότητάς του και διεξεδίκησε σε όλα τα βιβλία του σε πεζό λόγο τον ουσιαστικά λεκτικό όρο ύπαρξης της λογοτεχνίας απέναντι στον οποίον κάθε προσφυγή στην εσωτερικότητα του συγγραφέα του φαινόταν καθαρή πρόληψη. Ύστερα, ο Προύστ. Παρά τον φαινομενικά ψυχολογικό χαρακτήρα αυτών που ονομάζουν αναλύσει του, όρισε στον εαυτό του ως σκοπό να μπερδέψει κατά τρόπο ανεπανόρθωτο, μέσω μια ακρότατη υποκατάσταση, τη σχέση του συγγραφέα και των προσώπων του. Κάνοντα αφηγητή όχι αυτόν που είδε ή αισθάνθηκε, ούτε καν αυτόν που γράφει, αλλά αυτόν που θα γράψει, ο Προύστ έδωσε στην σύγχρονη γραφή το έπος της. Μέσω μιας ρεζικής ανατροπής, αντί να βάλει τη ζωή του μέσα στο μυθιστόρημά του, όπως λένε τόσο συχνά, έκανε την ίδια τη ζωή του ένα έργο, το οποίο το ίδιο του το βιβλίο ήταν ένα είδος υποδείγματος. Έτσι που είναι για μας πασιφανές, ότι δεν είναι ο Σαρλής εκείνος ο οποίος μιμείται τον Μοντεσκέ, αλλά ότι ο Μοντεσκέ μέσα στην ανεκδοδολογική ιστορική πραγματικότητά του δεν είναι παρά μόνο ένα θράβσμα δευτερεύων, παράγωγο του Σαρλής. Τέλος ο υπερεαλισμός. Για να παραμείνουμε σε τούτη την προϊστορία του μοντερνισμού, δεν μπορούσε ο σουρεαλισμός βεβαίως να αποδώσει στη γλώσσα μια θέση κυριαρχική, στο μέτρο που μια γλώσσα είναι σύστημα αφού στόχος του κινήματος ήταν με ρομαντικό τρόπο η άμεση ανατροπή των κωδίκων. Απατηλή άλλωστε, γιατί ένας κώδικας δεν μπορεί να καταστραφεί, μπορούμε μόνο να τον παίξουμε. Όμως συστήνοντα αδιάκοπα να απογοητεύουν βία τις αναμενόμενες έννοιες, με αυτό που ονόμαζαν οι ίδιοι σουρεαλιστικό τράνταγμα, Εμπιστευόμενο στο χέρι τη φροντίδα να γράφει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτό που και το κεφάλι το ίδιο αγνοεί, αυτό που ονόμασαν αυτόματη γραφή. Δεχόμενο τη θεωρία και την εμπειρία μια γραφή από πολλού, ο υπερεαλισμό βοήθησε στην απομυθοποίηση της εικόνα του συγγραφέα. Τέλος, έξω από την ίδια τη λογοτεχνία, η γλωσσολογία έχει προσφέρει για την καταστροφή του συγγραφέα ένα πολύτιμο αναλυτικό όργανο αποδεικνύοντας ότι η προσωπική διατύπωση στην ολότητά της είναι μια άδεια εξελικτική διαδικασία, η οποία όμως λειτουργεί τέλεια χωρίς να είναι αναγκαίο να την αποδώσουμε σε ένα πρόσωπο. Γλωσσολογικά δηλαδή, ο συγγραφέας δεν είναι ποτέ τίποτε παραπάνω από αυτόν ο οποίος γράφει. Ακριβώς όπως και το εγώ δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτόν που λέει εγώ. Η γλώσσα γνωρίζει ένα υποκείμενο όχι ένα πρόσωπο. Και το υποκείμενο αυτό, κενό έξω από την ίδια την ατομική διατύπωση η οποία το προσδιορίζει, αρκεί για να κάνει τη γλώσσα αυτή να κρατήσει, δηλαδή να την εξαντλήσει. Η απομάκρυση του συγγραφέα δεν είναι μόνον ένα ιστορικό γεγονός ή μία πράξη γραφής. Μετατρέπει εκ βάθρων το σύγχρονο κείμενο, ή που είναι και το ίδιο πράγμα, το κείμενο γίνεται και διαβάζεται εφ' εξής, έτσι που αυτό σε όλα του τα επίπεδα να απουσιάζει ο συγγραφέας. Πρώτο πρώτα, ο χρόνος δεν είναι πια ο ίδιος. Τον συγγραφέα, όταν πιστεύουμε ότι υπάρχει, τον αντιλαμβανόμαστε πάντα ως το παρελθόν του δικού του βιβλίου. Το βιβλίο και ο συγγραφέας τοποθετούνται αφ' αυτόν πάνω σε μία μόνη γραμμή, κατανεμόμενοι ως ένα πριν και ένα μετά ο συγγραφέας θεωρεί ότι τρέφει το βιβλίο, δηλαδή ότι υπάρχει πριν από αυτό, σκέφτεται, υποφέρει, ζει γι' αυτό. Είναι με το έργο του στην ίδια σχέση την οποία διατηρεί ένας πατέρας με το παιδί του. Εντελώς αντίθετα, ο σύγχρονος γραφέας γεννιέται ταυτόχρονα με το κείμενό του. Δεν είναι κατά κανέναν τρόπο πρικισμένος με ένα όν το οποίο θα προηγείται δίθεν της γραφής του ή θα την υπερβαίνει. Δεν είναι κατά κανέναν τρόπο το υποκείμενο του οποίου κατηγορούμενο θα είναι το βιβλίο του. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος εκτός από το χρόνο της ατομικής διατύπωσης και το κάθε κείμενο γράφεται πάντοτε εδώ και τώρα. Είναι γιατί η γραφή δεν μπορεί πια να προσδιορίζει μια ενέργεια καταγραφής μια ενέργεια διαπίστωσης ή αναπαράστασης ζωγραφικής, αλλά είναι ακριβώς αυτό που οι γλωσσολόγοι, ακολουθώντας την οξφορδιανή φιλοσοφία, αποκαλούν ένα επιτευγματικό, ένα σπάνιο λεκτικό σχήμα. Αποκλειστικό κάθε διδόμενο στο πρώτο πρόσωπο του Ενεστώτα, μέσα στο οποίο η ατομική διατύπωση δεν είχε άλλο περιεχόμενο από την ίδια την πράξη, μέσω της οποίας πράξης προφέρεται. Κάτι σαν το «εγώ δηλώ» των βασιλέων ή το «εγώ ψάλω» των πολύ παλιών ποιητών. Ο σύγχρονος γραφέας, έχοντας ενταφιάσει τον συγγραφέα, δεν μπορεί λοιπόν να πιστεύει ακολουθώντας τη συγκινητική άποψη των προκατόχων του ότι το χέρι του είναι υπερβολικά αργός προς τη σκέψη του ή το πάθος του και ότι συνεπώς την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενος πρέπει να επιτείνει την καθυστέρηση αυτή και να δουλέψει στο άπειρον το ύφο του. Γι' αυτόν αντίθετα το χέρι του, αποκομμένο από οποιαδήποτε φωνή, φερόμενο από μια καθαρή κίνηση εγγραφής, Προσοχή, όχι έκφραση. Χαράσει ένα πεδίο χωρί προέλευση ή το οποίο έστω δεν έχει άλλη προέλευση από την ίδια τη γλώσσα. Δηλαδή από αυτό ακριβώ που αδιάκοπα θέτει κάθε προέλευση υπό αμφισβήτηση. Ξέρουμε λοιπόν τώρα ότι ένα κείμενο δεν είναι φτιαγμένο από μια γραμμή λέξεων από που αναδύεται μια έννοια μοναδική με έναν τρόπο θεολογική δηλαδή, η οποία θα ήταν το μήνυμα του συγγραφέα Παύλα Θεού. Αλλά είναι ένας χώρος με πολλαπλές διαστάσεις, όπου παντρεύονται και αλληλοαμφισβητούνται ποικίλε γραφές, από τις οποίες καμία δεν είναι η αρχική. Το κείμενο είναι ένα πλέγμα αναφορών, προερχόμενων από τις χίλιε τόσες αιστείες πολιτισμού. Όμοιος με τον Μπουβάρ και τον Πεκισέ του Φλομπέρ, με αυτούς τους αιώνιους αντιγραφείς, ταυτόχρονα εξαίσιους και γελίους, και τον οποίο η βαθύτατη γελιότητα προσδιορίζει επακριβώς την αλήθεια της γραφής, ο συγγραφέας δεν μπορεί παρά μόνο να μιμηθεί μία κίνηση πάντα προγενέστερη και ποτέ αρχική. Η μόνη του ικανότητα είναι να αναμειγνύει τις γραφές. Να αντιπαραθέτει τις μεν στις δε, έτσι που να μην στηρίζεται ποτέ μόνο στη μία από αυτές. Αν ήθελε να εκφραστεί ο ίδιο, θα έπρεπε τουλάχιστον να ξέρει ότι το εσωτερικό εκείνο πράγμα που έχει την αξίωση να μεταφράσει, δεν είναι και εκείνο παρά ένα λεξικό πανέτοιμο, το οποίο οι λέξει δεν μπορούν να ερμηνευτούν παρά μόνο μέσω άλλων λέξεων. Και αυτό σκεφτείτε το επάπειρο να συμβαίνει. Μια περιπέτεια η οποία συνέβη κατά τρόπο παραδειγματικό στο νεαρό Τόμας Κουίνσι, τόσο δυνατό στα αρχαία ελληνικά, ώστε για να μεταφράσει στην νεκρή αυτή γλώσσα ιδέες και εικόνες εντελώς σύγχρονες, μας λέει ο Μποντλέρ, ή είχε δημιουργήσει γι' αυτόν ένα λεξικό πανέτοιμο, πολύ περισσότερο περίπλοκο και εκτεταμένο από το λεξικό που προκύπτει από τη χιδέα υπομονή των καθαρά λογοτεχνικών θεμάτων προς μετάφραση. Είναι απόσπασμα από τους τεχνητούς παραδείσους του Μποντλέρ. Διαδεχόμενο στο συγγραφέα, ο γραφέας δεν έχει πια μέσα του πάθη, δεν έχει πια κέφια, δεν έχει αισθήματα, δεν έχει εντυπώσει, αλλά έχει εκείνο το απέραντο λεξικό από όπου αντλεί τη γραφή, η οποία δεν σταματάει ποτέ. Η ζωή δεν κάνει τίποτε άλλο από το να μιμείται το βιβλίο. Και το ίδιο το βιβλίο δεν είναι παρά ένα πλέγμα σημείων, μια μίμηση, οθούμενη προς τα πίσω, στο άπειρο και που χάνεται στα βάθη του χρόνου. Αφού απομακρυνθεί ο συγγραφέα, η αξίωση να αποκρυπτογραφήσουμε ένα κείμενο είναι πια χωρί νόημα. Δίνοντα ένα συγγραφέα σε ένα κείμενο, επιβάλλουμε ένα φρένο, έναν μηχανισμό πέδησης. Είναι η δύναμη ενό έσχατου σημενομένου. Είναι σαν να κλείνουμε τη γραφή. Η αντίληψη αυτή προσυδειάζει κάλιστα στην κριτική, η οποία θέλει έτσι να προσφέρει στον εαυτό της τη σπουδαία προσπάθεια να ανακαλύψει τον συγγραφέα ή τις υποστάσεις του, ας πούμε την κοινωνία, την ιστορία, την ψυχή, την ελευθερία πίσω από το έργο. Αφού βρεθεί ο συγγραφέας, το κείμενο ερμηνεύεται και τότε ο, ο κριτικός αναγορεύεται νικητής. Δεν είναι άρα εκπληκτικό το γεγονός ότι ιστορικά η βασιλεία του συγγραφέα υπήρξε επίση και βασιλεία του κριτικού, αλλά και το ότι η κριτική έχει σήμερα κλονιστεί μαζί με τον συγγραφέα πράγματι στην πολλαπλή αυτή γραφή όλα πρέπει να τα ξεμπλέξουμε, αλλά τίποτα δεν υπάρχει προς αποκρυπτογράφηση. Η δομή πρέπει να ακολουθηθεί, να πιαστεί σε όλα τις τα καρικόματα και σε όλους του τους ορόφους, αλλά δεν υπάρχει βάθος. Πρέπει να διατρέξουμε σε επιφάνεια, όχι να διαπεράσουμε σε βάθος το χώρο της γραφής. Η γραφή θέτει πάντοτε έννοια, όμως πάντοτε για να την εξατμίσει. Προβαίνει σε μια συστηματική απαλλαγή της έννοιας. Για το λόγο αυτό ακριβώς η λογοτεχνία, θα έπρεπε ορθότερα να λέμε εφεξής η γραφή, αρνούμενη να αποδώσει στο κείμενο και στον κόσμο ως κείμενο ένα μυστικό, δηλαδή μια νέσχατη έννοια, ελευθερώνει μια δραστηριότητα, την οποία θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε αντιθεολογική καθαρά επαναστατική. Γιατί αρνούμενη να σταματήσει την έννοια, αρνείται σε τελευταία ανάλυση το Θεό και τις υποστάσεις του. Αρνείται το λογικό, αρνείται την επιστήμη, αρνείται τον νόμο. Ας επανέλθουμε όμως στη φράση του Μπαλζάκ. Κανείς, δηλαδή κανένα πρόσωπο, δεν τη λέει. Η πηγή τη, η φωνή τη δεν είναι ο αληθινός χώρος της γραφής. Είναι η ανάγνωση. Ένα άλλο παράδειγμα εξαιρετικά σαφές μπορεί να μας κάνει να το καταλάβουμε αυτό. Πρόσφατες έρευνες έφεραν στο φως την από την ίδια της τη σύσταση αμφίλογη φύση της ελληνικής τραγωδίας. Το κείμενο είναι διάσπαρτο από λέξεις με διπλή έννοια, τις οποίες το κάθε πρόσωπο του έργου αντιλαμβάνεται μονομερός. Η διαρκής αυτή παρανόηση είναι ακριβώς αυτό που ονομάζουμε τραγικό. Υπάρχει ωστόσο κάποιος ο οποίος αντιλαμβάνεται την κάθε λέξη στη διπροσωπία της και αντιλαμβάνεται επιπλέον αν μπορούμε να εκφραστούμε έτσι και την κοφότητα των προσώπων του έργου που μιλάνε μπροστά του. Αυτός ο κάποιος είναι ακριβώς ο αναγνώστης ή στην προκειμένη περίπτωση ο ακροατής. Έτσι αποκαλύπτεται το σφαιρικό είναι της γραφής. Ένα κείμενο είναι καμωμένο από πολλαπλές γραφές, προερχόμενες από κάμποσες κουλτούρες και οι οποίες αρχίζουν μεταξύ τους έναν διάλογο, μια παροδία, μια αμφισβήτηση. Υπάρχει όμως ένας χώρος όπου η πολλαπλότητα αυτή συναθρίζεται. Και ο χώρος αυτός δεν είναι ο συγγραφέας, όπως έλεγαν ως τώρα, αλλά είναι ο αναγνώστης. Ο αναγνώστης είναι ο χώρος όπου εγγράφονται, χωρίς καμιά τους να χάνεται όλες οι αναφορές από τις οποίες είναι φτιαγμένη μια γραφή. Η ενότητα ενός κειμένου δεν βρίσκεται στην προέλευσή του, αλλά στον προορισμό του. Όμως αυτός ο προορισμός δεν μπορεί πια να είναι προσωπικός. Ο αναγνώστη είναι ένα άνθρωπο χωρί ιστορία, χωρί βιογραφία, χωρί ψυχολογία. Είναι μόνον αυτό ο κάποιο, ο οποίο κρατά συναθρισμένα στο ίδιο πεδίο όλα τα ίχνη από τα οποία έχει συγκροτηθεί το γραφτό. Γι' αυτό και είναι γελίο να ακούμε να καταδικάζεται η νέα γραφή στο όνομα ενό ανθρωπισμού, ότι τάχα δεν έχει ανθρωπισμό, ο οποίο μεταβάλλεται υποκριτικά σε υπερασπιστή των δικαιωμάτων του αναγνώστη με τον αναγνώστη δεν ασχολήθηκε ποτέ η κλασική κριτική. Γι' αυτήν δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στη λογοτεχνία από αυτόν που γράφει. Αρχίζουμε λοιπόν τώρα να μην είμαστε πια θύματα αυτού του είδους των αντιφάσεων με τις οποίες η καλή κοινωνία αντεγκαλεί υπερφύαλα υπερασπιζόμενη ακριβώς αυτό που αποθεί, αγνοεί ή πνίγει ή και καταστρέφει. Ξέρουμε ότι για να αποδώσουμε στη γραφή το μέλλον της πρέπει να αντιστρέψουμε το μύθο της. Η γέννηση του αναγνώστη πρέπει να εξαγοραστεί με το θάνατο του συγγραφέα. Ρόλαμπάρτ, Μαντία, 5, 1900.